ο ΠΑΟΚ έκανε το καλύτερο του παιχνίδι επί εποχής θα δίνει. Πραγματικά, όσοι πλήρωσαν εισιτήριο ή όσοι κάθισαν να δουν αυτό το ματς, ανταμείφθηκαν από ένα δαιμονιώδη ρυθμό το οποίο επέβαλε ο ΠΑΟΚ και ακολούθησε βέβαια και η Σπάρτα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ένα σκορ το οποίο ήταν συγκλονιστικό στο πρώτο ημίχρονο και είναι πολύ τακτική στο δεύτερο ημίχρονο. Και με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έδειξε ότι οι ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του 70 θα αρχίσουν να ζηλεύουν το οικοδόμημα που είδανε σήμερα στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε καλά η ομάδα σε πρώτο 20 λεπτό και φάνηκε ότι η έλλειψη ενός καλού χαφ στο κέντρο για να μπει δυνατά ήταν εμφανέστατη. Από εκεί και πέρα ανέλαβαν δράση οι πτέρυγες του ΠΑΟ, δηλαδή οι πλαϊνοί. Φαντάσου να υπήρχε στις πλαϊνούς και ο Βιερίνια, να ήταν τα 4/4 δηλαδή των πλαϊνών, ήταν τα 3/4. Αν και ο Κρέσπο προσπάθησε, ήταν πολύ φιλότιμος, αλλά Βιερίνια δεν μπορεί να είναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πλευροκόπησε, φόρτωσε, δημιούργησε από τις πλευρές και η αντίπαλός του δεν μπόρεσε να ντουμπλάρει τα πλαϊνά μαρκαρίσματα, τα οποία κατέληγαν με το μάτος να φορτώνουν την περιοχή και να έχουμε τα σκοραρίσματα. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι είναι αδύνατος, είναι για μια άλλη φορά τα χάφτη. Είναι ανεπίτρεπτο για τα επίπεδα του Σαββίδη και των χρημάτων που ξόδεψε να υπάρχει μέσα ο Μαουρίσιο και ο Κάνια. Ο Κάνια ήταν φιλότιμος βέβαια, αλλά με το φιλότιμο και μόνο δεν γίνεται δουλειά. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον ένα χάφτη εκεί και οπωσδήποτε να δει γρήγορα το πρόβλημα το κεντρικό πιστοφύλακα δίπλα στο Βαρένα. Ο Χατζηρίδης είναι πηγή κινδύνου. Είναι απροσάρμοστος. Είναι πάρα πολύ κακός στα μαρκαρίσματα, ιδιαίτερα χαμηλά και ο ΠΑΟΚ θα βρει μεγάλα προβλήματα εκεί. Τώρα, όσον αφορά τον Πασχαλάκη, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε τερματοφύλακα από τα αζήτητα, κατά τύχη. Τερματοφύλακα που ποτέ δεν είχε τα 60-50 χρόνια τα οποία παίζει άλλα εθνική. Μεγάλη υπόθεση ο Πασχαλάκης, ο οποίος εμπνέει εμπιστοσύνη. Τα συνεχόμενα παιχνίδια θα το φέρουν και σε μεγαλύτερη φόρμα. Και φυσικά να πούμε ότι και ο Ελκαντουρί και ο Λιμνιός ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν και στην ανάπτυξη και στο ένασμέναν. Ιδιαίτερα ο Λιμνιός, ο οποίος βλέπουμε ότι σκοράρει. Ο Λιμνιός είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος με εξέπει θετικά. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη, τέτοια ταχύτητα. Τα μαρκαρίσματα καλά είναι αρκετά καλά. Δεν πιστεύω ότι θα πατήσει περιοχή και θα σκοράρει. Και σε ένα παιχνίδι και στο άλλο, και πάει σε περιοχή και έχασε ευκαιρίες και σήμερα σκόραρε. Τώρα, ενώ ψηρευάντ, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το κεντρικό το αμυντικό δίδυμο. Εκεί όπου δημιουργήθηκαν ό,τι δημιουργήθηκε σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποβάλει το Χαρτερίδη. Ψάχναμε όλοι να βρούμε το Μαλεζά στον πάγκο και λέγαμε αμάν, πού είναι ο Κρέσπο να παίξει δίπλα στο Βαρέλα. Τόσο χάλια δηλαδή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα πρέπει γρήγορα να λύσει το πρόβλημα και πολύ περισσότερο να πάρει ένα χαφ ο οποίος πραγματικά να είναι χαφ. Για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να δώσει και θέαμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν και θεαματικός και ουσιαστικός και εκείνο που μου έκανε μεγάλη έκπληξη θετική ήταν ότι είχε ρυθμό πάρα πολύ καλό σε 90 λεπτό. Έτρεχε πολλά και ποιοτικά χιλιόμετρα. Και βλέπω ότι και στο πρωτάθλημα θα μας δώσει φέτος και θέαμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά. Πρόβλεψη για τη Μόσχα. Είναι στο ΠΑΟΚ να βάλει γκολ εκεί. Θα βάλει γκολ εκεί γιατί θα βρει και πολλούς χώρους. Δεν θα πρέπει να παίξει ο Χατζηρίδη ή να πάει με 3 στόπερ. Να παίξει 5-3-2. Το οποίο δεν το κάνει βέβαια. Είναι μεγάλη πλήγη ο στόπερ. Θα προτιμούσα το Μαλεζά εκεί. Είναι παραφωνία σε όλο το οικοδόμημα του ΠΑΟΚ. Χατζηρίδη και ο Μαουρίσιο. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έχετε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτικοί και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Με συντικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.